Γεια σας κύριε Σταματόπουλε. Κύριε Τόλκα, πραγματικά ευχαριστούμε που μιλάτε σήμερα στην εκπομπή μας, γιατί δυσκολευόμαστε λίγο να βρούμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με όλα αυτά τα οποία γίνονται και σίγουρα δεν τιμούν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί γίνονται πρωτοφανή πράγματα. Θα ήθελα βεβαίως την άποψή σας να ξεκινήσουμε με το πρώτα απ' όλα με το γεγονός ότι για πρώτη φορά, εγώ θυμάμαι τουλάχιστον τόσα χρόνια, που τόσες δεκαετίες που ασχολούμαι με την πολιτική, να έχει ξαναγίνει πρόταση μομφής σε πρόεδρο κόμματος. Τι λέτε? Ναι, καταρχήν να τονίσω ότι πέραν του ότι το καταστατικό δυνατότητα στο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει αυτή η πρόταση μομφής και μάλιστα σχετικά εύκολα σε επίπεδο κεντρικής επιτροπής, να τονίσουμε ότι πολιτικά δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ωστόσο όμως το γεγονός ότι υπήρχε αυτή η δυνατότητα και υπήρχε όμως και μία, αν θέλετε, μία αναμενόμενη πλειοψηφία από αρκετά στελέχη του κόμματος στην προηγούμενη συνεδρίαση, νομίζω ότι είναι ένα καθαρό μήνυμα ενεργοποίησης ουσιαστικά όλου αυτού του οποίου προβλέπεται. Ξέρετε, χρειάζεται να πάρει κανείς τα πράγματα λίγο από την αρχή. Ναι, από την αρχή να τα πάρει, γιατί πραγματικά έτσι πρέπει, καθώς κύριε Τόλκα, ο Στέφανος Κασελάκης εκλέχθηκε από το λαό, από τη βάση του κόμματος. Ναι, ο Στέφανος Κασελάκης εκλέχθηκε περίπου πριν ένα χρόνο από την βάση του κόμματος, ακριβώς όπως λέτε. Σας πηγαίνω πίσω και σας θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο υπήρχε μια διάχυτη αντίδραση, κυρίως η οποία συσσωρευόταν στην υποψηφιότητα της Εύης Αξιόγλου. Ο κόσμος ψήφισε, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε και πήγε στις κάλπες, επιλέγοντας έναν άνθρωπο τον οποίο δεν γνωρίζαμε, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε πολιτική δραστηριότητα όλο το προηγούμενο διάστημα, και έναν άνθρωπο ο οποίος συνεισέφερε σε επίπεδο δημόσιο άλλες προτεραιότητες πέρα από τις πολιτικές. Αν το πω πιο απλά, μία υποψηφιότητα η οποία ήταν η λιγότερο πολιτική από όλες τις υπόλοιπες. Στην πορεία των πραγμάτων λοιπόν, και αφού άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα δείγματα, βλέπουμε να υπάρχουν αρκετές φωνές αμφισβήτησης της πορείας των πραγμάτων. Μισό λεπτό κύριε Τόλκα, μισό λεπτό. Μάλιστα. Για να είμαστε λίγο ακριβείς. Από την αρχή είδαμε ότι υπήρχαν, γιατί φύγανε οι Αξιόγλου και οι υπόλοιποι και κάνανε άλλο κόμμα. Δεν περίμεναν καν να τον δούνε τον Κασελάκη. Ναι, βεβαίως. Δεν αναφέρομαι όμως στη συγκεκριμένη πράξη αποχώρησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, γιατί, από την αρχή είδαμε ότι δεν του δόθηκε ευκαιρία από τους συναδέλφους του στο ΣΥΡΙΖΑ και φύγανε κάποιοι. Ναι, αυτό ήταν μια διάσπαση η οποία έχει γίνει. Ήμασταν, την κατακρίναμε όλοι τότε που έγινε και πραγματικά ήταν η πρώτη μεγάλη πράξη που τραυμάτισε το ΣΥΡΙΖΑ. Στην πορεία των πραγμάτων όμως η αμφισβήτηση δεν υπήρξε έξω από το ΣΥΡΙΖΑ ή δεν φύγανε κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ για να πούμε κάνουμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ξέρετε, εγώ έχω και προσωπική εμπειρία, την προσωπική μου εμπειρία συνεργασίας όλο αυτό το διάστημα, αλλά νομίζω ότι κανείς μπορεί να δει ότι υπήρξαν οι προτάσεις, οι δεσμεύσεις, οι υποσχέσεις που υπήρξαν το πρώτο διάστημα, θα κερδίσω το Μητσοτάκη, θα αλλάξω το κόμμα, θα κάνω think tanks τα οποία θα παράξουν πολιτική, πολιτικές αστοχίες οι οποίες υπήρχαν στην αρχή και οι οποίες δικαιολογήθηκαν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν δικαιολογήθηκαν. Αλλά μετά τις ευρωεκλογές, από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, είδαμε μια πορεία η οποία δεν ήταν πολιτική και είχε άλλες προτεραιότητες οι οποίες περισσότερο ακολουθούσαν μια προσωπική προβολή. Όταν μάλιστα το προηγούμενο διάστημα ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης είχε πει ότι επιστρέφοντας από Αμερική, σας θυμίζω, ότι αυτό θα το αλλάξω, δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο έτσι η κατάσταση. Δεν είδαμε όμως να υπάρχει μια τέτοια αλλαγή, κύριε Σταματόπουλε. Οπότε ενεργοποιήθηκε όλη η κεντρική επιτροπή, πήρε αυτή την απόφαση και σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Εδώ που βρισκόμαστε, σε όχι ευχάριστη κατάσταση, σε ένα σημείο που ουσιαστικά κανείς περιγράφει ως διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό αποτυπώνεται και δημοσκοπικά, αλλά και από όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία βλέπετε να συμβαίνουν στα εσωτερικά του κόμματος. Ήτανε ή δεν ήτανε πραξικόπημα αυτό που έγινε στην Κεντρική Επιτροπή? Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι ήτανε πραξικόπημα. Θα σας πω κάτι, γιατί τις τελευταίες ώρες υπάρχει μια ερμηνεία
αν ήταν πραξικόπημα ή δεν ήταν πραξικόπημα. Το καταστατικό τηρήθηκε. Δηλαδή υπήρξε η πλειοψηφία που ορίζει για πιθανή αλλαγή και πρόταση μορφής Προέδρου. Ένα. Δεύτερο. Υπήρξε κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τη μυστική ψήφο ή μη μυστική ψήφο. Ναι, εκεί μπορεί να πει κανείς ότι υπήρξε, γιατί δεν ήταν ακριβώς και για όλους μυστική η ψηφοφορία. Προσέξτε όμως. Εκεί δεν ισχύει το δημόσιο δίκαιο ή το διοικητικό δίκαιο και οι αρχές διοικητικού δικαίου, οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν όπως και ο καθηγητής Κοντιάδης μπορεί να επικαλείται τις τελευταίες ημέρες και άλλοι άνθρωποι. Το κόμμα είναι περίπου ένα σωματείο. Είναι ιδιωτικής βούλησης. Υπάρχει η ελευθερία μέσα σε ένα κόμμα. Υπάρχει αυτοδιάθεση μέσα σε ένα κόμμα και διαδικασίες οι οποίες γίνονται από δεχθές πολιτικά. Τη στιγμή λοιπόν που το ίδιο το σώμα έκανε αποδεκτές και δεν υπήρξε καμία αν θέλετε αντίρρηση για τη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε, δεν μπορεί κανείς σήμερα να επικαλείται ότι υπήρξε πραξικόπημα. Και όλο αυτό που έχουμε και βλέπουμε, μάλιστα σε κόμματα προοδευτικά, σε κόμματα αριστερά, έχουν να κάνουν με το πώς πολιτικά καλύπτουν και συναποφασίζουν τα μέλη ενός οργάνου. Τα μέλη λοιπόν αυτού του οργάνου αποδέχτηκαν τη διαδικασία, αλλά και ακόμα παραπάνω, τις επόμενες ημέρες είδαμε ότι υπήρξαν παραιτήσεις των στενών συνεργατών του Προέδρου, άρα και οι ίδιοι αποδέχτηκαν ουσιαστικά όλη τη διαδικασία η οποία υπήρξε. Αυτές τις διαδικασίες, ήθελα να πω πριν, αυτορύθμισης και αυτοοργάνωσης που έχουν τα κόμματα, βοήθησαν στο να καλυφθούν από την βούληση όλων και η διαδικασία που έγινε και οι επόμενες ημέρες που ακολούθησαν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν θεωρώ ότι υπήρξε ένα πραξικόπημα εκεί. Μπορεί να μην έχει γίνει ορθή εφαρμογή κάποιων κανόνων, αλλά η βούληση συνολική του οργάνου καλύπτει όλα τα πιθανά, έτσι αν θέλετε, τις πιθανές αστοχίες. Ναι, από την άλλη δεν πιστεύετε ότι νοθεύεται η απόφαση του κόσμου που τον ψήφισε για πρόεδρο του κόμματος πριν καν κρυθεί σε εθνικές εκλογές να υπάρξει έκπτωσή του? Εντάξει, υπήρξαν οι ευρωεκλογές. Υπήρξαν μια σειρά στελεχών τα οποία συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή κατά κύριο λόγο, βουλευτές, στελέχη της πολιτικής γραμματείας, που εντόπισαν μια σειρά ζητήματα, αν θέλετε, έχουν να κάνουν, πολλά έχουν να κάνουν με την αποτελεσματικότητα, με τη δυνατότητα συσπήρωσης και ενότητας του κόμματος και με τη δυνατότητα το κόμμα να αρχίσει να παίρνει τα πάνω του. Όλο αυτό βλέπουμε ότι δεν εξυπηρετήθηκε. Όταν υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία το σύνολο των οργάνων και των οργάνων που προβλέπονται στο καταστατικό κρίνουν ότι δεν καλύπτουν τη λειτουργία του κόμματος και την θέση που το κόμμα όφιλε να έχει και δεν έχει, τότε μπορούν να πάρουν αποφάσεις. Και τέτοιες αποφάσεις πάρθηκαν. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει, ξέρετε, δεν ορίζεται κάπου ότι ο πρόεδρος κρίνεται επί ενός έτους ή από τις προηγούμενες μέχρι τις επόμενες εκλογές. Mm-hmm. Δεν μπορεί να διακινδυνεύεται η φύση, ο πολιτικός προσανατολισμός, η δυναμική και αν θέλετε η κυβερνητική προοπτική ενός κόμματος από πιθανά λάθη οργάνων ή προσώπων. Άρα γι' αυτό και σε ένα καταστατικό υπάρχουν αυτές τις προβλέψεις. Αστερίσκος όμως τον οποίο πρέπει να πω. Παρακαλώ. Ξαναλέω. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ διέθετε μια τεράστια κρίση. Δεν είναι σήμερα κυβερνητικό κόμμα. Επιτρέψτε να πω, κύριε Σταματόπουλε, δεν είναι καν κόμμα. Αυτό που χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και μπρος είναι να μπορέσει να υπάρξει μια σταθερότητα, ομαλότητα, πολιτική λειτουργία, και το τονίζω αυτό, συσπήρωση και συλλειτουργία των στελεχών, άξια αξιωματική αντιπολίτευση και αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, ένα κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο θα συσπηρώσει οι ελπίδες της ελληνικής κοινωνίας και στο τέλος η ενότητα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ περίπου είναι σαν να βρίσκεται έξω στον δρόμο κάτω από τη βροχή και να πρέπει να πάει κάτω σε ένα υπόστεγο.
και έχει πληγωθεί βαθιά. Και ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ και οι ψηφοφόροι, αλλά και το κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο ψάχνει τι θα ψηφίσει μετά την απογοήτευση που ζει από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, αυτό η λύση δηλαδή μπορεί να δοθεί, ας πούμε, από έναν ΣΥΡΙΖΑ υπό την προεδρία του Παύλου Πολάκη. Εγώ θα είμαι καθαρός σε αυτό και θα σας πω τι θεωρώ. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αποφασιστεί καταρχήν να υπάρξει ένα συνέδριο στην πορεία του οποίου θα υπάρξει πολιτικός αναπροσδιορισμός του ΣΥΡΙΖΑ, οργανωτική, καταστατικά, νέο καταστατικό ουσιαστικά, το οποίο θα πρέπει να λύσει πάρα πολλά προβλήματα αλλά να γίνει και να ανταποκριθεί και στις σημερινές ανάγκες που υπάρχουν, και να υπάρξει μια νέα ηγετική ομάδα η οποία θα ξεκαθαρίσει και θα τονίσει και θα γνωρίζει και η ίδια ότι θα αναλάβει το πολύ δύσκολο έργο που σας περιέγραψα πιο πριν. Δεν θέλω να πω αυτή τη στιγμή σε συζήτηση για πρόσωπα, γιατί ακόμα δεν έχουμε τις υποψηφιότητες. Πάντως και ο κύριος Κασελάκης από το περιβάλλον του διαρρέει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος. Ναι, μέχρι την επίσημη τοποθέτηση κάθε ενός ο οποίος ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιος, θα μου επιτρέψετε να περιμένουμε λίγο. Προφανώς. Γιατί έχουμε και διαδικασίες. Άρα λοιπόν. Απλώς όλο αυτό που περιγράψατε τώρα, αμέσως τώρα, και μόνο που το άκουσα, κουράστηκα. Δηλαδή, συνέδρια, επιτροπές, αξιολογήσεις, ομάδες, σημαίνει βάθος χρόνου. Ναι, βεβαίως, αλλά δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, κύριε Σταματόπουλε. Εάν πάμε γρήγορα, πιστεύετε ότι θα λύσουμε κανένα πρόβλημά μας? Όχι, αλλά αυτή τη στιγμή η σημερινή δημοσκόπηση μέτρων ανάλυσης σας φέρνει 5ο κόμμα. Ακριβώς. Και αν υπολογίσουμε και στην Βόρεια Ελλάδα που είμαστε και μιλάμε, μπορεί να είμαστε και παρακάτω. Στη Βόρεια Ελλάδα, σας εσείς είστε, ήσασταν βουλευτής Ημαθίας, γνωρίζετε την περιοχή βεβαίως. Βεβαίως. Και η έδρα στην Ημαθία χάθηκε ακριβώς επειδή την κέρδισε ο κύριος Βελόπουλος. Και με τα δεδομένα των ευρωεκλογών θα υπάρχουν και άλλα far right, ακραία δεξιά κόμματα, τα οποία θα δουλεύουμε στην Κεντρική Μακεδονία να κερδίζουν ακόμα περισσότερες έδρες. Άρα λοιπόν, νομίζει κανείς ότι γρήγορα και άμεσα μπορεί να αλλάξει αυτή η τροχιά? Θα μπορεί να αλλάξει αυτή η τροχιά αν δεν ξαναμιλήσουμε με έναν κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πληγωμένος και προδομένος? Θα μπορέσουμε έναν κόσμο να τον εκφράσουμε αν δεν ξαναορίσουμε το τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Είναι πολύ βαθιά τα προβλήματα. Και έχω το θάρρος σήμερα να σας το λέω αυτό και να το περιγράφω με τον τρόπο ακριβώς που είναι. Θα μπορώ να σας πω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά και πολύ γρήγορα, μέσα σε έναν, δύο, τρεις μήνες, θα βγάλουμε μια νέα ηγετική ομάδα και θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Αυτό όμως, για να γίνει αυτό και να έχει επιτυχία, πρέπει να, ας πούμε τώρα διαβάζουμε ότι οι 87 αποκαλούν τον Κασελάκη Τραμπ των Βαλκανίων, ή από την άλλη υπάρχουν επιθέσεις διαφόρων τρόλ στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν βελτιώνονται τα πράγματα. Ναι, αναφέρεται τώρα ένα πράγμα το οποίο το έχουμε δει όλο το τελευταίο διάστημα και πραγματικά έχει να κάνει με μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι καθόλου αποδεκτή σε πολιτικό επίπεδο και πολύ περισσότερο από ένα προοδευτικό κόμμα, το οποίο θα έπρεπε όχι μόνο να πηγαίνει να βγάζει στην άκρη όλα αυτά τα πράγματα, αλλά και να επιτελεί έναν άλλον εκπαιδευτικό ρόλο και στα μέλη. Ακούστε λίγο, γιατί έχει σημασία. Ζούμε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ έναν λαϊκιστικό αυταρχισμό. Ζούμε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ κηρύγματα μίσους. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια δίθεν συστημική αντίδραση που δεν υπάρχει καν αυτή η συστημική αντίδραση. Και βλέπουμε μεροληπτικές δηλώσεις να έχουν αντικαταστήσει κάθε έννοια πολιτικής, συντροφικότητας, εμπιστοσύνης. Πράγματα τα οποία δεν έχουν θέσει σε ένα κόμμα της αιρεάς σφαιράς και ένα προοδευτικό κόμμα. Εγώ θα σας μιλήσω επί συγκεκριμένου. Η Κατερίνα Νοτοπούλου, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη, που είναι και η πρώτη βουλευτή της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως. Όλες τις τελευταίες φορές στις οποίες έχει θέσει υποψηφιότητα, τρεις φορές έχει βγει από το λαό της Θεσσαλονίκης πρώτη, δέχτηκε μια χυδαία επίθεση όλο το τελευταίο διάστημα, η οποία δεν τιμάει κανέναν. Και δεν οφείλει, και οφείλει να μην γίνεται σε κανέναν. Και προσέξτε, είχαμε κάποιες εκδηλώσεις και κάποια επιχειρήματα, τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ότι δεν κάνει αντιπολίτευση, ενώ είναι συστηματική η αντιπολίτευση που κάνει και η Κατερίνα Νοτοπούλου, αλλά και άλλοι βουλευτές. Ότι δεν είχαν παρουσία στα κανάλια όλο το προηγούμενο διάστημα, πράγμα το οποίο δεν ίσχυε. Ότι δεν
είχαν μια σταθερή παραγωγή πολιτικού έργου τη στιγμή που όλο το πρόγραμμα για την επαγγελματική, για την στέγη και την κατοικία συγκροτείται από τις ομάδες και τους τομείς όπου προείσταται η Κατερίνα Νοτοπούλου. Και επιτρέψτε μου λίγο αυτή την προσωπική αναφορά, γιατί νομίζω ότι το πρόσωπό της εισπυρώνεται και συγκεντρώνεται όλο αυτό το οποίο από το οποίο πρέπει να απαλλαγούμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, η αίσθηση του ανήκειν σε μια πολιτική κοινότητα δεν σημαίνει μυσαλλοδοξία. Δεν σημαίνει ότι θα χτυπιόμαστε μεταξύ μας. Δεν σημαίνει ότι θα κάψουμε στελέχη μας. Δεν σημαίνει ότι νέα στελέχη με αναγνώριση κοινωνική, αναγνώριση πολιτική, εκλογή στην πρώτη θέση στην Α Θεσσαλονίκης και με μια πολιτική στελεχών που δεν έχει ασχοληθεί μέχρι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ θα οδηγήσουμε αυτά τα στελέχη στην καταστροφή. Όχι. Σεβόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδώσει και αυτό έχει κριθεί θετικά συνολικά από την κοινωνία. Άρα λοιπόν αυτά θα πρέπει να μείνουν στην άκρη, δεν τιμούν το κόμμα μας, δεν έχουν θέση το δικό μας κόμμα και πραγματικά είναι πολύ λυπηρό να τα βλέπουμε να υπάρχουν σε τέτοια ένταση. Αυτό είναι προς τιμή σας που το λέτε και καλά θα κάνουν να το ακούσουν και οι υπόλοιποι. Αλλά υπάρχει και μια άλλη κουβέντα, επειδή τώρα έχουμε και την κρίση στο ΠΑΣΟΚ με την εκλογή Προέδρου και κάποιοι λένε ότι είναι η ώρα να έρθει ένας ηγέτης, μια σημαντική προσωπικότητα και να ενώσει τον κόσμο τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ και να γίνει μεγάλη κίνηση της κέντρο-αριστεράς, όπου θα μπορέσει βεβαίως να διεκδικήσει και να κερδίσει ενδεχομένως τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι λέτε? Και εδώ θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής και να ξεκινήσω και να πω ότι προέρχομαι από το ΠΑΣΟΚ με μια πολύ μεγάλη χρονικά θητεία και στο ΣΥΡΙΖΑ έχω πάει το 2019 και μάλιστα στο τέλος διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όταν έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και όταν είχε φύγει το κόμμα του... Τον ανεξαρτήτων Ελλήνων, σωστά. Βεβαίως. Λοιπόν, θα σας πω λίγο κάτι. Σας θυμίζω ότι το 2008-2009 ο Γιώργος Παπανδρέου είχε καλέσει τον Λεωνίδα Κύρκο μέσω του Λεωνίδα Κύρκου σε σύμπραξη και τον τότε ΣΥΡΙΖΑ για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Ελλάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε δεχθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, αλλάζοντας τον νόμο και κάνοντας την απλή αναλογική, κάλεσε αντίστοιχα το ΠΑΣΟΚ να συμπράξει σε μια λογική απλής αναλογικής και το ΠΑΣΟΚ δεν είχε δεχθεί. Έτσι τα θυμάστε αυτά και όλη την προηγούμενη προεκλογική περίοδο. Σήμερα πρέπει να δούμε κάτι. Δεν μπορεί κανείς να έρχεται και να μιλάει από όπου και αν προέρχεται. Για σύμπραξη ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί κανείς να το κάνει αυτό, εάν δεν υπάρξει πρώτα μια κοινή πολιτική ανάγνωση. Κύριε Σταματόπουλε, η προοδευτική παράταξη μόνη της, τα προοδευτικά κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν μάλλον τα δύο κόμματα αυτά έχουν να κυβερνήσουν την Ελλάδα χωρίς μνημόνιο από το 2004. 2004-2007 ήταν η κυβέρνηση Καραμαλή. 2004-2009 ήταν η κυβέρνηση Καραμαλή. Mm-hmm. 2009 αναλαμβάνει ο Γιώργος Παπανδρέου και αμέσως πάμε στα μνημόνια. Άρα λοιπόν ο κόσμος, η προοδευτική παράταξη, δεν έχει κυβερνήσει έξω από τις επιταγές, νεοφιλελεύθερες επιταγές μνημονίων. Γι' αυτό κανείς πρέπει να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη. Πολλά χρόνια λοιπόν, εκτός κυβέρνησης αυτά τα κόμματα και να μπορέσουν να εφαρμόσουν το δικό τους κόμμα. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή, αν θέλετε, ανάγνωση της ιστορίας ότι και τα δύο κόμματα προσπάθησαν να σώσουν τη χώρα από την βίαιη καταστροφή στην οποία είχαν οδηγήσει οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και των δεξιών κυβερνήσεων. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με εγωισμούς σήμερα. Ξέρετε, γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά στη χώρα και στην πολιτική και νέα στελέχη δεν έχουν μπει πολλά, περίπου τα ίδια στελέχη μας όλο το τελευταίο διάστημα. Και μας φέρνουν και την καλή και την ανάποδη. Δεν μπορούμε σήμερα για λίγα λεπτά δημοσιότητας να πετάμε φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα. Σήμερα και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν μόνα τους να ρίξουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Χρειάζεται να υπάρξει μια ευρύτερη προοδευτική συμπαράταξη για ένα σχέδιο διάσωσης της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας ξανά. Ναι, χρειάζεται. Μπορούν να το κάνουν αυτό
αλλά με βαθιά εργασία και σοβαρή δουλειά τα δύο κόμματα. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο από το επόμενο διάστημα και αφού λύσουν τα εσωτερικά τους προβλήματα και τα δύο κόμματα. Άρα θα πρέπει το κάθε ένα να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Θα πρέπει ο κάθε στέλεχος να δείξει μια ωριμότητα και μια υπέρβαση αγωνιών, φιλοδοξιών και αν θέλετε και ιστορικών καταβολών για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για την νέα μέρα, για την επόμενη μέρα, για την προοδευτική παράταξη στη χώρα. Ναι, όπως μπορούν τα κόμματα αυτά να το αποφασίσουν και να πάνε προς κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Αλλά δεν γίνεται με έναν λόγο, δεν γίνεται με διακηρύξεις, δεν γίνεται με το να ρίχνουμε πέτρες στα τζαμάκια. Ναι, εγώ απλώς να σημειώσω ότι μου φαίνεται περίεργο που δεν, λέτε ότι δεν μπορούν, ότι είχε γίνει πρόσκληση παλιότερα, την απέρριψε το ΠΑΣΟΚ, μετά την απέρριψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή που ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κανένα πρόβλημα συνεργαστεί με ένα δεξιό, πολύ λένε ακροδεξιό κόμμα, όπως οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, ενώ το ΔΕ ΠΑΣΟΚ είχε και αυτό, συνεργάστηκε μια χαρά και συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή μπορούν με τα δεξιά και δεν μπορούν μεταξύ τους. Αυτό έχει δείξει μέχρι στιγμής η εικόνα, κύριε Τόλκα. Ακριβώς σας περιέγραψα λοιπόν την έλλειψη εμπιστοσύνης η οποία υπάρχει ιστορικά σε αυτό το χώρο. Όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και με το λαός. Σας θυμίζω την κυβέρνηση του 2012 όταν παραιτήθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου. Βεβαίως. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχει μια βαθιά έλλειψη εμπιστοσύνης σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος έχει δυσκολέψει τα πράγματα μέχρι σήμερα. Μπορεί σήμερα να γίνει αυτή η υπέρβαση. Γιατί ξέρετε, σήμερα ζούμε πολύ διαφορετικές στιγμές από ό,τι όλα τα προηγούμενα. Είναι άλλες οι συνθήκες, σωστά. Βεβαίως. Βεβαίως. Είμαστε εκτός μνημονίων από τη μια, αλλά με μια καταστροφική οικονομική πολιτική, η οποία φαίνεται για κάποιους από εμάς ότι μας οδηγεί πολύ γρήγορα ξανά σε μνημόνια. Όλο λοιπόν αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να γίνει κατανοητό και να εξηγηθεί στον ελληνικό λαό, θα πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλα τα στελέχη τα οποία μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, αλλά θα πρέπει πρώτα-πρώτα το κάθε κόμμα να μπορέσει να σφυρηλατήσει ένα πρόγραμμα, αλλά και μια έτσι, ανοιχτή προοπτική για να συζητήσει την επόμενη ημέρα. Όσο υπάρχουν προβλήματα σε αυτόν τον διάλογο και σε αυτές τις προσπάθειες, δεν θα χάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως πρόσφατα λέγεται, θα γινόμαστε χορηγοί στη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κύριε Τόλκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δώσατε τροφή για σκέψεις στους ακροατές και ειδικότερα στους ψηφοφόρους και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.